περάσουν με εξήγημα χωρίς τις φωνές των παιδιών, τα ωραία λιθαρκούδια και άσματα, τα κάλαμπα, μέσα σε μία θαρμονική ζεστασιά της οικογένειας. Σε μία εποχή που γνωρίζεται ο θεσμός της οικογένειας και που δυστυχώς τα διαζύγια κοντεύουν να ξεπεράσουν τις άδειες του δράμα και ιδιαίτερα στην πολιτική μας περιφέρεια, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός γεννήθηκε εδώ στη γη έχοντας μία προστασία τον δίκαιο Ιωσήφ και ιδιαίτερα την Παρθένα Μαρία. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν στο πεζοδρόμιο και δυστυχώς το πεζοδρόμιο αναπληρώνει την έλλειψη της οικογένειας. Είναι καιρός πια να ανανύψουμε και να καταλάβουμε, να μιλούμε για γέννηση και αναγέννηση πνευματική και όχι για παραπροηγουμένων και τεχνικές γεννήσεις και τόσα άλλα που έχει εφεύρει σήμερα ο σημερινός άνθρωπος για να αποφύγει την ευθύνη του πατέρα και την ευθύνη της μητέρας, που είναι ένα αντικατάστατο μέλη μέσα στην κοινωνία. Και το κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια, όπως και το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής. Και γι' αυτό συγχαίρω τον πατέρα Νικόλαο που ασχολείται με τα παιδιά. Λίγοι γονείς ασχολούνται με τα παιδιά. Δεν έχουν χρόνο, βρίσκουν προφάσεις και ξεχνούν ότι το κύριο έργο μας σε όποια θέση και αν έχετε κανείς και εμείς ακόμα που δεν έχουμε παιδιά, είναι δικά μας παιδιά, τα παιδιά όλου του κόσμου. Και έχουμε εξίσου ευθύνη όπως οι γονείς που τα φέρνουν στον κόσμο. Να ασχοληθούμε λοιπόν με τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες ημέρες, να ασχοληθούμε με την οικογένειά μας, τον ιερό αυτό θεσμό, και να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού και αμέσως μετά 26 Δεκεμβρίου την Παναγία μας, που υπηρέτησε, που συνέβαλε σε αυτό το μεγάλο γεγονός να έρθει ο ίδιος ο Θεός στη γη και από τότε μέχρι και σήμερα χαρακτήρισε τους αιώνες την παρουσία του σε αιώνες προ-Χριστού και σε αιώνες μετά Χριστόν, που ευτυχώς μέχρι και σήμερα αληθούμε, και μόνο αυτό είναι αρκετό να μας δώσει να καταλάβουμε τη σημασία της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και αύριο που θα ακούσουμε και το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, αυτό θέλει να μας πει ότι μπήκε ο Θεός στην ιστορία του κόσμου και από τότε ο κόσμος άλλαξε και έδωσε την ευκαιρία και θα δίνει πάντοτε την ευκαιρία στους ανθρώπους που αναζητούν, που διψούν, που θέλουν τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Ασχολούμαστε με τόσα άλλα πράγματα και δεν ασχολούμαστε με το περιβάλλον μας, με τα παιδιά μας και την οικογένεια, με την παράδοσή μας, με τα ωραία αυτά κάλαντα που έχουν μεγάλο πλούτο γνώσεως θεϊκής, όπως η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι θεόπνευστη. Τους έχουν γράψει μεγάλοι πατέρες, έχουν διαχρονική αξία και μαρτυρούν όχι αυτό που έγινε τότε, το καιρό εκείνο, αλλά το σήμερα γεννάται εκ Παρθένα. Σήμερα
επεφάνει η οικουμένη το φως του Κύριου και σημειώθει εφ' εμάς εν επιγνώση γούντασε. Αυτή που με επίγνωσε, που με πόθο, που με ειλικρινή διάθεση, με ψυχική και πνευματική αναζήτηση, θέλουν να δούνε ένα άλλο φως, το φως της αλήθειας, το φως του Χριστού. Ας καταλάβουμε επιτέλους το σκοτάδι το βαθύ που μας περιβάλλει και που δημιουργεί μόνο κρίσης, γιατί η κρίση είναι πρωτίστως πνευματική και κοινωνική και ύστερα οικονομική. Ποτέ οι άνθρωποι δεν είχαν ευμάρεια και οικονομικά μεγέθη πολλά, αλλά κατάφερναν να τα διαχειριστούν σωστά και να αξιοποιήσουν την οποιαδήποτε οικονομική τους κατάσταση, γιατί δεν ήταν το πρώτο, το χρήμα, η μαγική αυτή λέξη που ηλεκτρίσει σήμερα και που έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον όλων, πιστεύοντας ότι ακριβώς τα λεφτά θα μας λύσουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό όμως που δεν υπήρχε ήταν ο Χριστός στον κόσμο. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι πριν να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ο άνθρωπος ήταν τυφλός. Δεν έβλεπε. Ζούσε μέσα στο σκοτάδι της ιδωλομανίας και της άδικας. Και τι συμβαίνει με ένα τυφλό. Όπου και να πάει, όποια προσπάθεια και αν κάνει θα σκοτάψει. Όλο εμπόδια, όλο δυσκολίες. Αυτό συναντούσε και ο άνθρωπος. Σήμερα όλα τα εμπόδια αέρι, βγάζει και τα ανερεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι και ασθενικοί, αλλά Εκείνος είναι ο παντοδύναμος και παντοκράτορας Θεός. Εύχομαι λοιπόν μαζί με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, με τους μικρούς και τους μεγάλους που χάνησε ο Θεός και φέτος, αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε τη μεγάλη γιορτή του Χριστού, ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και ας ζήσουμε μέσα σε γαλήνη οικογενειακή, σε ατμόσφαιρα πνευματική και προπαντός χαρούμενη και ευλογημένη από τις ωραίες ακολουθίες, τις θείες λειτουργίες και τους ωραίους ύμνους των μεγάλων αυτών ημερών του 12 ημέρων. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους.